Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου του 2023. Υπάρχουν σημαντικά ζητήματα. Πολύ σημαντικό πιστεύω ότι είναι η επίσκεψη του κυρίου Γεραπετρίτη στην Τουρκία. Έχουμε ρεπορτάζ, έχουμε πληροφορίες, θα δούμε τι υπόθηκε. Θα ξεκινήσουμε με τα εισαγωγικά μας και εδώ έχουμε ωραία πράγματα. Έχουμε μια συμπληρωματική του Ξενοφόντα Καρίκη και από κάτω κάποιος άλλος φίλος λέει κάποια σημαντικά πράγματα. Ξενοφώντας, σε ευχαριστώ Σάβα που διάβασε το σχολείο μου. Ελπίζω να είναι χρήσιμη η διαφορετική οπτική γωνία. Κάποιοι εξεπλάγησαν που είπα, λέει ο Ξενοφώντας, ότι το κόστος, η αξία των Ελλήνων που έχουν φύγει στο εξωτερικό μπορεί να φτάνει και 3 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά να μην εκπλήσεται ο κόσμος, οι οικονομίες που βασίζονται σε παραγωγή τεχνολογίας τόσο ειρηνικής όσο και πολεμικής χρειάζονται ακριβώς αυτό. Συνεχή παραγωγή νέας τεχνολογίας. Αν σταματήσει, καταραίουν όλα, δεν αγοράζει τα προϊόντα τους κανείς και δεν δουλεύει πλέον τίποτα. Θα κάνει η Γερμανία 4-3 εκατομμύρια ακαθάριστο εθνικό προϊόν σπέρνοντας πατάτες. 5-10 χρόνια πίσω να μείνει τεχνολογικά η Γερμανία, μπαίνει λουκέτο στη χώρα. Γι' αυτό κόπνονται αυτές οι χώρες για πρόσβαση σε επιστήμονες, έρευνα και τεχνολογία. Και είναι άλλο το κόστος επένδυσης σε εκπαίδευση και έρευνα που ανέφερα και άλλο το συνολικό όφελος. Πόσο όφελος απέδωσε Φερρυπίνο Φλέμινγκ που ανακάλυψε την πενικυλίνη, πέραν το ότι σώθηκαν εκατομμύρια άνθρωποι. Δηλαδή το κόστος της παιδείας, της εκπαίδευσής του, με το όφελος το οικονομικό, το ανθρωπιστικό και κοινωνικό της ανακάλυψης είναι χαώδες, έτσι. Επίσης λέει το ίδιο ότι και αυτοί που ανακάλυψαν την ατομική βόμβα έχει οι επιστήμονες έχουν πέραν το ότι χρησιμοποιήθηκε για πολεμικούς σκοπούς αυτή η ανακάλυψη έχει τεράστια συμβουλή στον ανθρώπινο πολιτισμό και στην ιατρική, στην ενέργεια κτλ. Τώρα, ο Κλεολόγκ 7120 λέει «Όταν δεν υπάρχει σύνδεση εκπαιδευτικού συστήματος και αγοράς εργασίας, όταν στο μάθημα του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού και στη συμβουλευτική δεν δίνεται από το Υπουργείο Παιδείας στα σχολεία η αξία που θα όφιλε, όταν η στροφή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προς την τεχνολογία και τις τεχνικές πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες έχει απαξιωθεί και ταυτιστεί με χαμηλές επιδόσεις μαθητών ακόμα και μαθητών χαμηλής ευφυΐας, όταν αυτή η στροφή δεν συμπεριλαμβάνει την έμφαση υπερμαθημάτων που προετοιμάζουν τους μαθητές τις μαθήτριες για σπουδές και επαγγέλματα γύρω από τις γεωργικές καλλιέργειες, την δεινοτροφία, τη γεωπονική και λοιπά συναπεί με τη φύση, την περιβαλλοντική, την οικολογία, τότε οι περισσότεροι τείνουν να σπουδάζουν για επαγγέλματα και κορεσμένα. Για παράδειγμα, κάποιες καθηγητικές ειδικότητες, δικηγόροι, πολιτική, μηχανική, ιατροί και άλλοι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την έβρεση εργασίας στο εξωτερικό, αφού έχει κορεστεί η αγορά στην Ελλάδα. Ή δουλειές του ποδαριού άσχετες με τα αποκτηθέντα με έξοδα και κόπο πτυχία ανωτάτων και άλλων σχολών στη χώρα μας. Όσοι υπουργοί παιδείας, εδώ να δείτε τι γίνεται, εναλλάσσονται κατά καιρούς και κυβερνήσεις, τόσες και οι εκπαιδευτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, που αντί να συντονίζουν καλύτερα τη σύνδεση σπουδών και αγοράς εργασίας, δημιουργούν σύγκυση, αντιπαιδαγωγικές, βιαστικές και κομματοκεντρικές ιδεολογικά αποφάσεις, με συχνά προχειρογραμμένα, κακογραμμένα από διδακτική και παιδαγωγική άποψη βιβλία. Συγγνώμη. Βιβλία που αποθούν αντί να ελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών, βιβλία που επιπλέον αντί να εξανθρωπίζουν ποιοτικά τα παιδιά, τους εφήβους μας, αντιθέτως τους εξαγριώνουν, τους μαζοποιούν, τους καθιστούν μάζες δηλαδή, τους αποχρωματίζουν ακόμα και εθνικά. Εδώ να δεις τι γίνεται. Το πρόβλημα επομένως της απώλειας του τόσο μεγάλου ανθρώπινου κεφαλαίου, της λαμπρής νεολαίας μας, χωρίς δυστυχώς συνήθως επιστροφή στην πατρίδα που την ανέθρεψε και δαπάνησε για την πρόοδό της, είναι προπολού πολυμορφικό, πολυεπίπεδο και πολύτροπο. Χρειάζονται διαρκής μελέτης και έμφαση στον εξατομικευμένο σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό. Να σταματήσει επιτέλους η υπερπληθώρα πτυχίων που δεν έχουν αντίκρισμα εργασιακό, επαγγελματικό σχετικό με αυτά. Χρειάζεται άμεσα μια διαρκής
ανατροφοδοτούμενη στατιστικά σύνδεση εκπαιδευτικού συστήματος όλων των βαθμίδων και κυρίως της δευτεροβάθμιας με την εργασιακή εν Ελλάδη εκάστοτε πραγματικότητα. Έτσι μόνο θα μπορούσαμε να μειώσουμε την προς τα έξω, προς τη Δύση, τόσο μεγάλη εθνική απώλεια. Και φυσικά να λαμβάνουμε υπόψη μας την επίπτωση που αυτή η κατάσταση έχει και στο τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα της πατρίδας μας. Τι να πω εγώ, μπράβο παιδιά με τα σχόλιά σας και να σας πω κάτι, το σκεφτόμουν χθες αυτό. Αν αξίζει τον κόπο αυτό που κάνουμε, είναι το εξής. Καταρχάς να μοιραστούμε κάποια πράγματα που έχω πιστεύω τη δυνατότητα να και να επιλέγω και να εξηγώ με την εμπειρία που έχω και νομίζω αυτό είναι μια διαδικασία που ακριβώς επειδή μας δίνει το διαδίκτυο τη δυνατότητα να εκφραζόμαστε μπορεί σταδιακά, γιατί ξέρετε όταν και αναφέρομαι στη γραφή, όταν ξεκίνησα να γράφω υποχρεωτικά, γιατί όταν πήγα στην υπηρεσία έπρεπε να κάνω τις εκθέσεις μου, τότε αναγκάστηκα να χρησιμοποιήσω τις πιο όποιες δυνατότητες είχα. Γιατί ως τότε, ξέρετε, στρατό ελάχιστα γράφεις, εκτός και αν ανεβείς γίνεις επιτελής εκεί που μπορεί να... Αλλά σε γενικές γραμμές δεν γράφεις. Και διαπίστωσα λοιπόν ότι όταν σου δίνεται η ευκαιρία ή είναι και υποχρεωτικό, τότε αποκτάς ή τέλος πάντων ξεδιπλώνεις τις όποιες δυνατότητες έχεις. Τι θέλω να πω. Μην διστάζετε να γράφετε τις σκέψεις σας. Ίσως είναι μια ευκαιρία αυτή η διαδικασία, οι εκπομπές, και να απευθύνουμε σε όλους και του ομιλούντος συμπεριλαμβανομένου να ανεβούμε ένα σκαλί παραπάνω. Γράφοντας, διαβάζοντας, ακούγοντας, κρίνοντας, μελετώντας. Τώρα πάλι στην εισαγωγή μας, στο πρώτο θέμα, διάβασα μία είδηση η οποία είναι πραγματικά απίστευτη. Έχει κατά κάποιο την ερμηνεία της, αλλά ούτως ή άλλως είναι απίστευτη. Ένα στα τρία κότερα παγκοσμίως πάνω από 20 μέτρα στο φετινό καλοκαίρι επέλεξε να έρθει στην Ελλάδα. Το ξαναλέω. Υπάρχουν η Καραϊβική, η Ιταλία, η Κροατία, η Γαλλία, η Μασσαλία, η Νίκαια, ξέρετε όλα αυτά τα νησιά, τα... και άλλα νησιά στον κόσμο, μιλάμε για όλη την ανθρωπότητα. Δεν είναι δυνατόν το ένα στα τρία σκάφη πολυτελείας να επιλέγει την Ελλάδα. Αυτό κάτι σημαίνει. Δύο πράγματα σημαίνει. Το πρώτο, ας ξεκινήσουμε από αυτό που μπορεί και να αλλάξει, ότι στην Ελλάδα έχουν πολλές δυνατότητες να δένουν εκτός, γιατί δεν μπορούν όλα αυτά να δένουν, υπάρχουν μαρίνες να δέσουν, να πρυμνοδετούν σε περίπου όπου θέλουν, υπάρχει ελευθερία και όπου υπάρχουν τα κόστη είναι ελάχιστα. Και γι' αυτό αυτοί που έχουν επαγγελματικά σκάφη τα φέρνουν στην Ελλάδα και φέρνουν μαζί και πελάτες. Και έτσι έχουμε το 30% των πολυτελών σκαφών στις ελληνικές θάλασσες. Αυτός είναι ο ένας λόγος. Ο άλλος λόγος είναι η ομορφιά. Η ομορφιά του τόπου. Τα καθαρά νερά, οι κλιματολογικές συνθήκες, αγέρηδες και όλα αυτά. Δεν υπάρχει αυτή η υγρασία που πας στην Καραϊβική και είχα πάει στην Κούβα και σε πνίγει η υγρασία, ή αν πας στην Ατάλεια. Βλέπεις υπάρχουν ορισμένα ρολόγια ηλεκτρονικά που γράφουν θερμοκρασία και υγρασία. 90%, 95% πνίγεσαι. Δεν υπάρχουν αυτά. Στο Αιγαίο υπάρχει αυτή η λεγόμενη, τι λένε αυτή η ναυτική, η λεγόμενη φρεσκαδούρα, ένα αεράκι και τελειώσαμε. Αλλά δεν είναι μόνο η φυσική ομορφιά. Είναι το φαγητό, είναι τα προϊόντα που παίρνουν, τα λαχανικά, τα φρούτα, τιμές και ποιότητα, αλλά και το φαγητό εννοώ το παρασκευασμένο στα εστιατόρια, που πραγματικά παρόλη τον πληθωρισμό στην Ελλάδα και την ακρίβεια ανέβηκαν όλα, παρόλα αυτά είναι απολύτως ελκυστικό. Εν πάση περιπτώσει, το ένα στα τρία, θα μου πείτε τι χαίρεσαι, ούτε σκάφος έχω,
ούτε μάλλον πρόκειται να αποκτήσω. Χαίρομαι για τη χώρα μας. Γιατί, εντάξει, κάποιοι κερδίζουν, λίγοι, πολλοί, δεν έχει σημασία. Όλοι κερδίζουν τελικά. Κερδίζει ακόμα και αυτός που καλλιεργεί τις ντομάτες, που παίρνει ο μάγειρας στο πολυτελές σκάφος, εκτός και αν φέρουμε και, τις φέρουμε και αυτές από το εξωτερικό. Γιατί άκουσα ότι επειδή υπάρχει υπερκατανάλωση αυγών το καλοκαίρι, ξέρετε στα πρωινά, στα ξενοδοχεία που έρχονται εκατομμύρια, οπωσδήποτε το αυγό είναι απαραίτητο. Φέρνουμε αυγά από την Τουρκία παρακαλώ. Που λέει και τρία αυγά Τουρκίας, πάρτα. Αυτά σας το έχω ξαναπεί, τα είχα πει σε έναν υπουργό αγροτικής ανάπτυξης. Ρε εσύ του λέω. Όνομα και μη χωριό, δεν πειράζει. Φίλος, ρε εσύ του λέω, πάρε και κάτσε, δες τι εισάγει η Ελλάδα και με βάση αυτό δώσε προσανατολισμό είτε σε ενισχύσεις, όχι επιδοτήσεις, σε ενισχύσεις που επιτρέπονται, ούτως ώστε να κάνουμε ένα αγοράσμα απ' έξω. Λοιπόν, φτάσαμε στο σημείο εμείς να αγοράζουμε αυγά από την Τουρκία. Τι να σας πω. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή είδηση. Εγώ, τι να σας πω, ένιωσα και περήφανος όταν το διάβασα. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο θέμα μας. Ουκρανία. Καταρχάς, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, ο κύριος Ποντόλιακ, είπε, λέμε όχι στην πρόταση της Τουρκίας που μας ζητά να κάνουμε εμείς κάποιους συμβιβασμούς για να επιστρέψει η Ρωσία στην συμφωνία για τα εστιαρά. Η Ρωσία λέει δεν έχει καλή πίστη και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι από τότε που αποχώρησε βομβαρδίζει λιμάνια, λιμενικές εγκαταστάσεις και αποθήκες σιτηρών και θέλει μάλλον να αποκόψει την Ουκρανία από τις διεθνείς αγορές. Άρα το πρώτο όχι το πήραμε. Πάμε τώρα. Είδα ένα βίντεο, το οποίο το είδα και στα αγγλικά μέσα, που σημαίνει ότι δεν διαψεύδεται. Στο Ραμπότινο, που τώρα εκεί είναι το χωριό το οποίο θεωρείται η μεγαλύτερη επιτυχία από τότε που ξεκίνησε, από τις 4 Ιουνίου που ξεκίνησε η Ουκρανική αντεπίθεση. Εκεί που φτάσαν πολύ κοντά, αν δεν έχουν ήδη διαρρήξει την πρώτη αμυντική γραμμή. Εκεί λοιπόν λένε οι Ρώσοι ότι σήμερα και χθες κατέστρεψαν πολλά και Leopard και αμερικανικά τεθωρακισμένα, δεν λένε αν είναι Bradley ή τα κάποια άλλα τεθωρακισμένα, και γαλλικά και τεθωρακισμένα που έδωσε η Δανία. Λέει ότι τα κατέστρεψαν εκεί. Μεταξύ άλλων οι Ρώσοι πανηγυρίζουν γιατί κατέστρεψαν και το πρώτο Challenger. Οι Βρετανοί έδωσαν 14 Challenger νομίζω, το πρώτο το κατέστρεψαν και είδα και ένα βίντεο που καίγεται. Λοιπόν, ελπίζω αυτοί που παρακολουθούν στο ΓΕΘΑ επαγγελματικά τον πόλεμο να λαμβάνουν υπόψη και την τροτότητα των αρμάτων αλλά και την αποτελεσματικότητα των αντιαρματικών που χρησιμοποιούνται ένθεν κακήθεν. Όλα αυτά μας ενδιαφέρουν. Ο Σόλτς λέγεται, γράφεται, το διάβασα, ότι ήταν αυτός ο οποίος είπε όχι στην παραχώρηση των βλημάτων αέρος εδάφους Τάουρους, βεληνικούς 480 έως 500 χιλιόμετρων στην Ουκρανία, για να μην δημιουργηθούν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας. Η Χάνα Μαλιάρ, αναπληρώτρια Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, δήλωσε ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουν οι Ουκρανικές υπηρεσίες, οι Ρώσοι συγκεντρώνουν δυνάμεις για να κάνουν επίθεση στο Κουπιάνς και στο Λιμάνσκι, εκεί στην περιοχή του Χάρκοβο, με κατεύθυνση προς το Χάρκοβο. Λοιπόν, αυτά είναι για την Ουκρανία. Να συνεχίσουμε. Σήμερα η Ουκρανία κατέγραψε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Ιδιαίτερα είναι επιτυχία των Ουκρανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Εδώ και καιρό είχαν έρθει σε επαφή, δεν είναι μόνο το ελικόπτερο και
θα δείτε και άλλα πράγματα. Είχαν έρθει σε επαφή με τον χειριστή ελικοπτέρου Μαξίμ Κουσμίνοφ, ο οποίος υπηρετούσε στην 319η μοίρα ελικοπτέρων της Ρωσικής Πολεμικής Αεροπορίας, η έδρα της οποίας βρίσκεται στο Πριμόρια, Ρωσική από Ανατολή, πέρασε προς την Ιαπωνία. Τώρα δεν ξέρω πώς και τι, που σημαίνει ότι όπως έχει πλεονέκτημα η Ρωσία λόγω των δεσμών, η ΚΑΓΕΜΕ ήταν ενιαία κάποτε. Δηλαδή κάποιοι μπήκαν στην ΚΑΓΕΜΕ, ήταν συμμαθητές στα σχολεία, και όταν χωρίστηκε η Σοβιετική Ένωση, κάποιοι έμειναν στην Ουκρανία και κάποιοι έμειναν στη Ρωσία. Αλλά είναι φίλοι, εκπαιδεύτηκαν, ξέρουν τις ίδιες μεθόδους. Φαίνεται λοιπόν ότι οι Ουκρανικές Μυστικές Υπηρεσίες ήρθαν σε επαφή με τον Μαξίμ Κουσμίνοφ. Πρώτα έφεραν την οικογένειά του με ασφάλεια στην Ουκρανία και μετά, όταν ο Κουσμίνοφ, άγνωστο με ποιο τρόπο, ανέλαβε μία επιχείρηση όχι στην Ουκρανία, κάπου στη Ρωσία, αλλά κοντά στην Ουκρανία, πήρε το ελικόπτερο με δύο άτομα πλήρωμα παραπάνω εκτός από αυτόν και το προσγείωσε σε μία προσυμφωνημένη περιοχή με την Ουκρανία. Οι Ουκρανικές υπηρεσίες λένε ότι τα δύο άλλα μέλη του πληρώματος σκοτώθηκαν μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο. Δεν λέει πως σκοτώθηκαν, τώρα μάλλον τους σκότωσαν οι ίδιοι ή τους σκότωσε ο πιλότος, ο χειριστής, για να μην τον εμποδίσουν. Ο Μαξίμ λοιπόν ζήτησε πολιτικό άσυλο και η οικογένειά του είναι με ασφάλεια σήμερα στην Ουκρανία. Τώρα, άσχετα με το τι και πώς, είναι μία επιχείρηση που χρειάζεται προσεκτικό σχεδιασμό, προσεκτική υλοποίηση, σύνθετη επιχείρηση. Υπό αυτή την έννοια είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τις Ουκρανικές Μυστικές Υπηρεσίες και είναι μια ήττα για την διεθνή εικόνα της Ρωσίας. Αυτά γινόταν επί Σοβιετικής Ένωσης, έφευγαν πότε κάποιοι. Τώρα, να ξαναφεύγουν τώρα ελικόπτερα και πιλότοι, είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό, έτσι. Μεγάλη επιτυχία, παραλαμβάνω, των Ουκρανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Ο γραμματέας τύπου του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, Αλεξάντερ Στούπουν, είπε: «Η δεύτερη γραμμή άμυνας των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας μπορεί να περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο δίκτυο υπόγειων σειράγκων». Ο Στούπουν σημείωσε ότι δεν κατανοεί γιατί οι άνθρωποι τείνουν να θεωρούν τη δεύτερη γραμμή άμυνας των Ρώσων ως πιο αδύναμη από την πρώτη. Σύμφωνα με τον ίδιο, η δεύτερη γραμμή είναι αρκετά ισχυρή. Η πυκνότητα των αρκοπεδίων εκεί είναι μικρότερη, αλλά ο αριθμός τους είναι επίσης μεγάλος. Αρκετά μεγάλος, λέει. Είναι επίσης πιθανό η δεύτερη γραμμή άμυνας των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων να περιέχει ένα εκτεταμένο δίκτυο υπόγειων σειράγκων, καθώς η Ρωσική Ομοσπονδία είχε περισσότερο από ένα χρόνο για να διανοίξει και αυτές τις σύραγγες. Λοιπόν, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βλαντιμίρ Ζελένσκι βρίσκεται σε τρομερή θέση, δήλωσε ο πρώην Βρετανός διπλωμάτης και αξιωματούχος της MI6, της Υπηρεσίας Πληροφοριών Εξωτερικού, ο Άλιστερ Κρουκ, για το Yudink Freedom. Η βοήθεια προς το Κίεβο εξαντλεί ήδη την Ευρώπη. Από όσο γνωρίζω, οι Ουκρανοί ζήτησαν άλλα 89 δισεκατομμύρια ευρώ από τους συμμάχους. Άλλα 89 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες είπαν ότι δεν έχουν τόσα χρήματα, τονίζει το στέλεχος της MI6 και της Βρετανικής Διπλωματίας. Σύμφωνα με τα λόγια του πρώην διπλωμάτη, ο Ζελένσκι βρισκόταν στη γωνία, σδρυμωγμένος, αφενός λόγω του ότι υπάρχουν νεοφασίστες στην πολιτική κορυφή της κυβέρνησής του και αφετέρου επειδή ο Ουκρανικός στρατός δεν θέλει πλέον να πολεμήσει τον εχθρό και χάνει δεκάδες χιλιάδες άνδρες το μήνα. Μας λέει ένας Βρετανός ότι στην κορυφή της ηγεσίας υπάρχουν νεοφασίστες, νεοναζί δηλαδή. Κρατήστε το αυτό γιατί μετά από λίγο θα το ξαναδούμε. Από άλλη κατεύθυνση. Λοιπόν, πάμε στο τρίτο μας θέμα για να δούμε εδώ το χρονοδιάγραμμα να γράψουμε. Λοιπόν, τρίτο θέμα, Ρωσία. Για να δείτε
όπως έχουν ψυχολογήσει τον Ερντογάν, το ψυχογράφημά του οι Ρώσοι, κάποιοι Ρώσοι δημοσιογράφοι, με ή χωρίς εισαγωγικά, του ΤΑΣ, του Ρωσικού Πρακτορείου Ειδήσεων, κρατικό, έκαναν ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Ερντογάν. Από τότε που γεννήθηκε, που ήταν παιδί, τα μαθητικά του χρόνια, τα τζαμιά, τα μεντρεσέδες, σιγά βήμα που έφτασε εδώ. Και τώρα που συναντήθηκαν ο Πούτιν με τον Ερντογάν, του το κάναν δώρο. Και όπως καταλαβαίνετε, όπως ο κάθε ηγέτης ή ο κάθε άνθρωπος που ασχολείται με την πολιτική, έχει ένα άρπαγμα, ένα καλαμάκι, το έχει έτσι, ένα καλάμι να το καβαλάει. Λέει ο Ερντογάν ότι ένιωσε πολύ καλά και υπερήφανος με αυτό, ευχαριστήθηκε. Σας το είπα, τον έχουν ψυχογραφήσει. Τώρα, χθες ο Πασινιάν, σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα La Repubblica, η Δημοκρατία ή η Republic, κατηγόρησε τους Ρώσους, καταρχάς έδωσε ένα μήνυμα και στην Ελλάδα ή προς όποιον ενδιαφερόμενο. Είναι τραγικό λάθος να στηρίζεις την εθνική ασφάλιση σου σε έναν, αποκλειστικά σε έναν σύμμαχο. Τραγικό λάθος. Τι άλλο είπε, το ανέφερε ως διαπίστωση, ότι η Ρωσία έχει μια τάση αποχώρησης από τον Νότιο Κάυκασο. Σήμερα η Ρωσία αυτό το διέψευσε, είπε όχι, δεν ισχύει αυτό, εμείς θα παραμείνουμε εκεί. Για να δούμε τώρα. Ο Πούτιν κατηγόρησε χθες Δευτέρα τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ότι έχουν εξαπολύσει επανειλημμένα επιθέσεις με σκοπό να καταστρέψουν αγωγούς που μεταφέρουν φυσικό αέριο στην Τουρκία και διέρχονται από τον Εύξηνο Πόντο. Νοβοροσίσκ, Σαμσούντα, ο αγωγός Blue Stream, κατασκευάστη δεκαετία του 90, παρακολούθησα τότε όλες τις διαδικασίες. Αυτός ο αγωγός κατασκευάστηκε παρά τις έντονες αντιδράσεις των ΗΠΑ της Αμερικής. Και κατασκευάστηκε επειδή ο γερμανοτραφής Μεσούτ Γιλμάζ επέμενε, τον κατασκεύασε και μετά του βγάλαν ένα υπαρκτό σκάνδαλο με έναν τραπεζίτη, νομίζω τον Κορκμάζ Γιγίτ, νομίζω, ο οποίος είχε κάνει ένα σκάνδαλο με παρέμβαση του Γιλμάζ ως πρωθυπουργού, το αποκάλυψαν, βγήκε από την πρίζα, εξαφανίστηκε ο Μεσούτ Γιλμάζ, αλλά ο αγωγός είναι εκεί. Blue Stream, Νοβοροσίσκ, Αμισός, Σαμσούντα. Ο δεύτερος αγωγός είναι ο Turkish Stream, ο οποίος είναι από το Νοβοροσίσκ και έρχεται στην Ανατολική Θράκη. Λέει λοιπόν ο Πούτιν ότι εκμεταλλεύτηκαν τα πλοία που πηγαίνουν στο διάδρομο αυτόν, τον ασφαλή διάδρομο για τα σιτηρά, και από εκεί εκτόξευαν μη επανδρομένα σκάφη για να καταστρέψουν είτε τη γέφυρα, είτε οι Ουκρανοί, λέει, θέλουν να καταστρέψουν τους αγωγούς που μεταφέρουν φυσικό αέριο από τη Ρωσία στην Τουρκία, τους αγωγούς που προανέφερα. Δηλαδή, ό,τι έγινε με τους Nord Stream 1 και 2. Λέει λοιπόν ότι ρωσικά πολεμικά πλοία προστατεύουν τους αγωγούς, αλλά δέχονται συνεχώς επιθέσεις και από ντρόν στα οποία στέλνονται από ουκρανικά λιμάνια στον Εύξηνο Πόντο. Αυτό είπε και ο Σοϊγκού, και μάλιστα και ο Σοϊγκού και ο Πούτιν δήλωσαν ότι εμείς αποσυρθήκαμε από την συμφωνία. Ένας από τους λόγους που αποσυρθήκαμε από τη συμφωνία για τα σιτηρά ήταν και αυτός, επειδή χρησιμοποιούσαν και τα λιμάνια αλλά και τα πλοία που πήγαιναν να ερχόντουσαν για τέτοιες επιθέσεις. Τώρα έχουμε πάλι 3 drones τα οποία τα κατέστρεψε η ρωσική αεράμινα σε 3 περιφέρειες. Λέει λοιπόν, αποδίδοντας τις επιθέσεις στην Ουκρανία, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε σε 3 χωριστές ανακοινώσεις του μέσω Telegram ότι καταρρίφθηκαν ντρόν στην περιφέρεια Καλούγκα, στην περιφέρεια Ίστρα, βορειοδυτικά της Μόσχας, και στην περιφέρεια Τβέρ. Δεν ξεκαθάρισε αν είχαν στόχο τη Μόσχα, είχαν όμως, είπε ο δήμαρχος ο Σεργέη Σαμπιάνη της Μόσχας, είπε ότι πήγαιναν στην. Άρα άλλα 3 σήμερα. Και προχθές είχαμε, αν θυμάστε. Τώρα,
Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Δύση, οι δυτικές δυνάμεις, τοποθέτησαν προσχηματικά τον Ζελένσκι, ο οποίος έχει εβραϊκή καταγωγή, ως πρόεδρο της Ουκρανίας, ως κάλυμα στον νεοναζισμό που είναι ζωντανό σε αυτή τη χώρα. Ο Βρετανός της MI6 και διπλωμάτης τι είπε? Υπάρχουν στην κορυφή νεοφασίστες, νεοναζί. Ο Πούτιν απαντούσε σε ερώτηση του Ρώσου δημοσιογράφου Παύελ Ζάουμπιν και τα σχόλιά του προβλήθηκαν από τη ρωσική κρατική τηλεόραση. Προκειμένου να δικαιολογήσει τη ρωσική εισβολή, ο Πούτιν κατήγγειλε πολλές φορές τη γενοκτονία, όπως την χαρακτήρισε, τον ρωσόφωνο πληθυσμό της Ανατολικής Ουκρανίας, που διαπράττει το νεοναζιστικό καθεστώς του Κιέβου, και χαρακτήρισε το καθεστώς του Ζελένσκι νεοναζιστικό. Πέρσι ο Πούτιν είχε πει για τον Ζελένσκι στο Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, είχε πει τα εξής: είχα πολλούς Εβραίους φίλους από την παιδική μου ηλικία και λένε ότι αυτός δεν είναι Εβραίος, είναι ντροπή για τον εβραϊκό λαό. Λοιπόν, ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι ορισμένα από τα αδέρφια του παππού του σκοτώθηκαν στο Ολοκαύτωμα και έχει επανειλημμένα απορρίψει τις κατηγορίες, διότι δεν είναι καινούργιες αυτές που του επιρρύπτουν οι Ρώσοι, ότι αυτές οι κατηγορίες ότι είναι ψευδείς. Τώρα, έχουμε αξιωματούχους από τη ΣΥΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα επισκεφτούν τα Εμιράτα για να κάνουν ελέγχους, γιατί λέει τα Εμιράτα εισάγουν προϊόντα και στη συνέχεια δια της πλαγίας τα προωθούν, τα εξάγουν στην Ρωσία. Και οι Εμιρατιανοί είπαν ελάτε εδώ να συνεργαστούμε και τα λοιπά. Τώρα, η New York Times έκανε μια μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, είπαν ότι εντός του Σεπτεμβρίου θα ο Kim Jong-un, πώς το λέμε αυτόν, ο Kim Jong-un, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, με τεθωρακισμένο τρένο θα μεταβεί στο Βλαδιβοστόκ, που βρίσκεται στη Ρωσική από Ανατολή, όπου θα έχει συνάντηση με τον Πούτιν. Καταρχάς αυτό, και έτσι να ήταν και να είχε σχεδιαστεί και να είχε αποφασιστεί, λένε εδώ αναλυτές που γνωρίζουν τα πράγματα της Βορείου Κορέας, ότι ο Kim Jong-un, ο οποίος έχει μια τρέλα με την ασφάλειά του, λογικό είναι, ακριβώς επειδή δημοσιοποιήθηκε αυτή η σχεδιαζόμενη επίσκεψη, δεν πρόκειται να την κάνει. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε τι λένε οι New York Times. Οι Ρώσοι πάντως το διέψευσαν σήμερα. Λοιπόν, η Ουάσιγκτον προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν δράσεις συμπεριλαμβανομένες της επιβολής κυρώσεων εάν η Βόρεια Κορέα πουλήσει πυράβλο στη Ρωσία. Ο Βορειοκορεάτης Kim Jong-un σχεδιάζει να ταξιδέψει στη Ρωσία αυτόν τον μήνα για να συναντηθεί με τον Πούτιν, σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων. Οι δύο ηγέτες φέρονται έτοιμοι να συζητήσουν το ενδεχόμενο η Βόρεια Κορέα να προμηθεύσει με οπλικά συστήματα πυράβλους κτλ. Τη Μόσχα και να στηρίξει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ακριβής τοποθεσία της συνάντησης δεν έγινε σαφής, το Βλαδιβοστόκ θα είναι. Πηγές δήλωσαν στο New York Times ότι ο Kim είναι πολύ πιθανό να ταξιδέψει με τεθωρακισμένο τρένο. Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Τζον Κίρμπι, δήλωσε ότι ο Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Σεργέι Σοϊγού, προσπάθησε να πείσει την Πιον Γιάνγκ να πουλήσει πυρομαχικά στη Ρωσία στη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψης στη Βόρεια Κορέα, όπου υπήρχε μια έκθεση οπλικών συστημάτων των Βορειοκορεατών. Εκεί δείξαν τον διπυρωτικό βαλιστικό πύραυλο Χουασόνγκ, που θεωρείται ότι είναι ο πρώτος του είδους που παράγεται στη χώρα με χρήση στερεών καυσίμων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προειδοποιούν και τους μεν και τους δε να μην κάνουν στρατιωτική συνεργασία. Πάντως, τη Δευτέρα η Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας ενημέρωσε ότι ο Σοϊγκού πρότεινε στη Ρωσία, την Κίνα και τη Βόρεια Κορέα να κάνουν κοινές ναυτικές ασκήσεις παρόμοιες με αυτές που διεξάγουν η ΗΠΑ, Νότια Κορέα και η Ιαπωνία. Αμοιβαιότητα δηλαδή. Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι ο Kim Jong-un μπορεί να ζητήσει από τον Πούτιν να του παράσχει προηγμένη τεχνολογία ως αντάλλαγμα, άμα του δώσει τώρα που είναι στα δύσκολα ο Πούτιν πυρομαχικά και οπλικά συστήματα, να ζητήσει ως αντάλλαγμα προηγμένη τεχνολογία ή τεχνογνωσία για παραγωγή οπλικών συστημάτων, ώστε να τον βοηθήσει να κάνει τομές
ακόμα και στο πρόγραμμα των πυρηνικών όπλων. Αυτή τη στιγμή έχουν και οι δύο χώρες ανάγκη. Η Ρωσία έχει ανάγκη από όπλα πυρομαχικά, πυράβλους, η Κορέα έχει ανάγκη από χρήματα και από τρόφιμα. Άρα μπορεί να γίνει και μια εμπορική πράξη πέραν της πολιτικής διάστασης. Λοιπόν, αυτά έχουμε και με την Ρωσία. Πάμε στην Αφρική, όπου εκεί γίνεται πραγματικά το έλα να δεις, να μην πω καμιά άλλη λέξη. Και... έτσι. Η Γαλλία δεν αναγνωρίζει την κυβέρνηση της Νιαμέη στον Νίγηρα, η οποία τη ζητά, πάρε τους 1.500 στρατιώτες που έχεις από εδώ και φύγε, ακυρώσαμε τις συμφωνίες που είχαμε, τις αμυντικές, πάρε και τον πρέσβη σου και έλα να συζητήσουμε σε νέα βάση τις σχέσεις που θα συνεχίσουν να είναι καλές, γιατί έχουμε πολλά κοινά, είπε ο νέος πρωθυπουργός που τοποθέτησαν οι στρατηγοί, για να δούμε το όνομά του, Αλί Μαχαμάν Λαμίν Ζέιν. Αλί Μαχαμάν Λαμίν Ζέιν. Και λέει, ο Ζέιν είπε, οι γαλλικές δυνάμεις βρίσκονται παράνομα στη χώρα και οι συνομιλίες που είναι σε εξέλιξη θα επιτρέψουν την αποχώρησή τους πολύ γρήγορα, οι συνομιλίες με τη Γαλλία. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι, αν είναι δυνατόν να διατηρήσουμε μια συνεργασία με μια χώρα με την οποία μοιραζόμαστε τόσα πολλά πράγματα, είπε σε συνέντευξη τύπου αναφερόμενος στις σχέσεις με τη Γαλλία, έτσι. Είπαμε ότι έχουμε 1.500, τώρα η Κίνα, ο πρέσβης της Κίνας στον Νίγηρα, εδώ να δείτε τι κάνανε οι Κινέζοι εκεί, είπε ότι εμείς έχουμε ως αρχή να μην ανακατευόμαστε στα εσωτερικά των χωρών. Είμαστε εδώ να προσφέρουμε τις καλές μας υπηρεσίες μεταξύ ενδιαφερομένων. Ζητούμε, λέει, να επικρατήσει ηρεμία. Γιατί υπάρχουν μεταξύ άλλων δύο πολύ μεγάλες επενδύσεις. Ένας αγωγός 2.000 χιλιόμετρων μεταφοράς πετρελαίου από το κοίτασμα, για να το δούμε εδώ, Αγκαντέμ, το οποίο εκμεταλλεύεται η κινέζικη εταιρεία China National Petroleum Corporation, η οποία έχει επίσης κατασκευάσει και δηληστήριο στη Τζιντέρ, στον νότιο Νίγηρα, με παραγωγικό δυναμικό 20.000 βαρελιών τη μέρα. Η κινέζικη εταιρεία έχει και την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου, άρα δεν είναι μόνο οι Γάλλοι, κι άλλοι. Επίσης, κινέζικες εταιρείες έχουν αναλάβει την οικοδόμηση φράγματος στην Κανταντζή, στον Νίγηρα ποταμό, ένα φαραωνικό έργο 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ στο δυτικό άκρο της χώρας, το οποίο αναμένεται να παράγει σε ετήσια βάση 629 γιγκαβατόρες και αυτό θα δώσει ενεργειακή αυτονομία στη Νιαμέη, που τώρα παίρνει ρεύμα από την Νιγηρία και είναι ενεργειακά εξαρτημένη. Λοιπόν, άρα άλλος ένας παράγοντας που εμπλέκεται εκεί, ασχέτως αν τώρα παρουσιάζει τον εαυτό του ως σταθεροποιητική δύναμη. Χθες είχαμε 17 στρατιώτες νεκρούς και 36 εθελοντές στρατιώτες μαχητές στην Μπουρκίνα Φάσο, σε συγκρούσεις με τζιχαντιστές που είναι παρακλάδι της Αλ-Κάιντα. Η χθεσινή επίθεση έγινε στην επαρχία Γιατέγκα, όπου ο στρατός προσπαθεί να ανακτήσει εδάφια ώστε να επιτρέψουν στα σπίτια τους οι εκτοπισμένοι από τους τζιχαντιστές χωρικοί. 53 μαχητές και συγκεκριμένα 17 στρατιωτικοί και 36 μέλη των εθελοντών για την άμυνα της πατρίδας έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι 30 τραυματίστηκαν τη Δευτέρα προσπαθώντας να αποδείξουν την επίθεση, ανέφερε το Γενικό Επιτελείο. Λέει ότι φυσικά σκοτώσαμε και πολλούς από τους. Άρα, τώρα δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, πάντως η Μπουρκίνα Φάσο και το Μάλι είπαν ότι είμαστε με τον Νίγηρα. Δεν ξέρω αν είναι μια απάντηση, αν από κάπου παίρνουν εντολές οι ζυγαντιστές να τους τιμωρήσουν. Πάντως, εξαιρετικά πολύ νεκρή αυτή η επίθεση. Έχουμε και στη Γουινέα Μπισάου κινήσεις που δεν σχετίζονται ακριβώς με πραξικόπημα, αλλά ο πρόεδρος της Γουινέας Μπισάου, ο Ουμαρό Σισόκο Εμπαλό, διόρισε δύο στρατιωτικούς υπεύθυνους για την ασφάλειά του. Τους όρκισε και ανέλαβαν τα καθήκοντά τους χθες Δευτέρα,
Απόφαση που ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι δεν έχει σχέση με τα πραξικοπήματα των τελευταίων μηνών στην Αφρική. Να πούμε ότι είχαμε και εδώ απόπειρα πραξικοπήματος. Το Φεβρουάριο του 22, για να ανατραπεί ο εμπαλό. Εν πάση περιπτώσει, έβαλε δύο ανωτάτους αξιωματικούς, τους έβαλε σε δύο θέσεις κλειδιά και είπε ότι δεν πρόκειται να επιτραπεί, αν κάποιοι το επιχειρήσουν. Γιατί το ανέφερε αυτό? Η επιδημία των πραξικοπημάτων επεκτείνεται. Αυτά με την Αφρική. Πάμε στις ΗΠΑ. Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες στην Ευρώπη, η οποία ήδη μετρά τεράστιες ζημιές με τον πόλεμο. Γιατί η ανησυχία, γιατί, σε τι έγκυται? Έγκυται στο γεγονός ότι υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να επανέλθει στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν αυτός που είχε επιβάλει δασμούς στο χάλιβα, νομίζω, και στο αλουμίνιο από την Ευρώπη στις ΗΠΑ, και επειδή έχει εξαγγείλει οριζόντια επιβολή δασμών 10% σε οτιδήποτε εισάγεται, πώς το είχε πει κάποιος, μου είπε ότι είναι φράση, ξεφορτώνουν, λέει, τα προϊόντα του στις ΗΠΑ, είπε ο Τραμπ. Το 10% λοιπόν, αφού θα αποφέρει τεράστια έσοδα στην αμερικανική οικονομία, και είπε μάλιστα ο Τραμπ ότι με αυτό θα μειώσουμε και το υπέραγκο χρέος, που είναι μεγάλο πρόβλημα για την αμερικανική οικονομία. Αντιστοίχως όμως, αυτό, ή μάλλον αντιστρόφως ανάλογα, αυτό θα σημαίνει ένα τεράστιο πλήγμα στις οικονομίες των χωρών που εξάγουν στις ΗΠΑ και μεγάλες εξαγωγές εκτός από την Κίνα είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, λέει, υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός στις Βρυξέλλες και κάθονται και κάνουν από τώρα λογαριασμούς τι θα γίνει. Λέει, το φάσμα μιας δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στην Αμερικανική Προεδρία προκαλεί ανατριχιαστικά flashbacks στους Ευρωπαίους επικεφαλής του εμπορίου, σύμφωνα με το Πολίτικο. Ο 77χρονος μεγιστάνας των ακινήτων ήδη απειλεί με δασμό 10% στις εισαγωγές, οριζοντίως, αν κερδίσει τις εκλογές στο επόμενο έτος. Αλλά πολύ πριν από αυτό, η εμπορική πολιτική της πρώτης θητείας του Τραμπ θα μπορούσε να τεινάξει τον αέρα την εξομάλυνση των εμπορικών σχέσεων ΗΠΑ-Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλήττοντας ενδεχομένως τις ευρωπαϊκές εξαγωγές με δασμούς δισεκατομμυρίων δολαρίων σε διάστημα μόλις 8 εβδομάδων. Το 2018 ο Τραμπ επέβαλε δασμούς στο χάλιβα και το αλουμίνιο που εισάγονταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυβέρνηση Biden ανέστελε τους δασμούς για να επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ΤΣΙΠΑ να διαπραγματευτούν έναν συμβιβασμό. Όμως οι δασμοί αυτοί θα επανέλθουν, αν δεν βρεθεί λύση, έως 31 Οκτωβρίου, με κίνδυνο να υπάρξει ένας νέος δασμολογικός πόλεμος και ενδεχομένως να πληγεί το εμπόριο αγαθών διαφόρων ειδών, δηλαδή. Αναφέρει για ένα παράδειγμα τώρα εδώ και το ίσκι. Εν πάση περιπτώσει, έχει παρακάτω το Πολίτικο, λέει, διάφορα. Σοβαρό ζήτημα, προβληματισμός. Πάμε να δούμε πού αλλού υπάρχει προβληματισμός. Τι να κάνουμε? Όσοι ασχολούνται με την πολιτική, δεν έχουμε μόνο εμείς ως απλή κοινωνία προβλήματα, έχουν και αυτοί. Τώρα ποιος έχει πολλά προβλήματα? Ο Αμπντούλ Χαμίτ Αλτμπέιμπα. Λοιπόν, ο Αμπντούλ Χαμίτ Αλτμπέιμπα είναι μη εκλεγμένος πρωθυπουργός στην Τρίπολη. Και το γεγονός ότι είναι μη εκλεγμένος, το γεγονός ότι αυτός ήταν πρωθυπουργός ειδικού σκοπού, δηλαδή του είπαν, σε διορίζουμε πρωθυπουργό, αναγνωρισμένο και από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, για να οδηγήσεις τη χώρα σε εκλογές στις 24 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Έκανε διάφορες τρύπες, γιατί είχε στα χέρια, όπως έχει τη σφραγίδα, ξέρετε, και τα κλειδιά από τα χρηματοκιβώτα, γιατί να κάνει εκλογές, για να τις χάσει? Και έτσι συνεχίζει να είναι στην κυβέρνηση, αμφισβητείται η νομιμοποίησή του. Θυμάστε, με ένα από τα επιχειρήματα και τα δικά μας ήταν ότι δεν έχει νομιμοποίηση να υπογράφει. Παρ' όλα αυτά υπέγραψε με την Τουρκία το δεύτερο μνημόνιο, υπέγραψε συμφωνίες δισεκατομμυρίων με την κυρία Μελώνη που ήρθε εδώ και ζητούσε διάφορα. Αλλά εν πάση περιπτώσει αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα νομιμοποίησης. Για να ξεφύγει από αυτόν τον
κλειό που βρίσκεται αποκλεισμένος από τη διεθνή κοινότητα και να αποκτήσει διεθνή νομιμοποίηση, κατέφυγε στο Ισραήλ. Αυτός ήταν που έδωσε την άδεια στην κυρία Μαγκούς, Νετζλά Ελ Μαγκούς, την Υπουργό Εξωτερικών, να συναντηθεί στη Ρώμη με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ. 3 ώρες συζητούσαν και όταν Γιάννη ήταν εκεί, που σημαίνει ότι το ξέραν όλοι, δεν ήταν «Α, σε είδα στον δρόμο τι γίνεται και σε συνάντησα». Όχι, όχι. Γιατί κάτι τέτοιο πήγε να πει η Μαγκούς. Επειδή όμως εκεί υπάρχει ένας νόμος στη Λιβύη που λέει «Απαγορεύεται να έρχεστε σε επαφή με Ισραηλινούς αξιωματούχους και προβλέπεται ποινή», μόλις το αποκάλυψε ο Ισραηλινός, δεν ξέρω γιατί το έκανε, έγιναν διαδηλώσεις εναντίον της Μαγκούς και εναντίον του Μπέιμπα, αλλά ξέρετε, υπάρχει μια πρακτική που χρησιμοποιείται σε όλες τις χώρες. Όταν υπάρχει μια ένταση εναντίον της κυβέρνησης, θυσιάζεις κάποιον, χύνεται το αίμα, πέφτει η ένταση. Ο Μπέιμπα έδωσε στους Τούρκους την Νετζλά, τη Μαγκούς, την πήγαν στην Κωνσταντινούπολη, από εκεί κάπου πήγε στην Ισπανία νομίζω, την καθαίρεσε και έτσι κατευνάστηκαν τα πνεύματα στην Λιβύη. Παρ' όλα αυτά όμως ο ίδιος προβληματίζεται και λέγεται, γράφεται, ότι είναι αποφασισμένος ακόμα και να προσυπογράψει τις συμφωνίες του Αβραάμ με το Ισραήλ, διότι αυτό θα θεωρεί ότι θα το ανοίξει δρόμους στις ΗΠΑ, θα τον νομιμοποιήσει ή ακόμα και θα τον εδραιώσει στην καρέκλα του Πρωθυπουργού, πιθανότατα αν έχει την υποστήριξη των ΗΠΑ ή το Ισραήλ, σου λέει και επανεκλέγεσαι. Λοιπόν, η μη εκλεγμένη προσωρινή κυβέρνηση με έδρα την Τρίπολη δυσκολεύεται με την έλλειψη δημόσιας νομιμοποίησης. Γράφει ο Τζόρτζιο Καφιέρο στο δίκτυο Αλ Τζαζίρα. Η Λιβύη βρίσκεται σε τέτοια απελπισία που είναι έτοιμη να προσπαθήσει να ευχαριστήσει τους πάντες προκειμένου να λάβει κάποιο είδους υποστήριξη. Αν με το να είναι καλή απέναντι στο Ισραήλ πρόκειται να επηρεάσει τη ΣΥΠΑ, τότε γιατί όχι, είπε ο πρώην πρέσβης της Ιταλίας στο Ιράκ, Μάρκο Καρνέλος. Άρα μπορεί να γυρίσει και στις συμφωνίες του Ισραήλ. Οι Λίβιοι πολιτικοί δεν έχουν κανένα κύρος ενώπιον της διεθνούς κοινότητας, επομένως είναι ζωτική σημασία για αυτούς να αποκτήσουν δημόσια υποστήριξη από χώρες που έχουν βάρος στη διεθνή σκηνή, είπε η Φεντερίκα Σαϊνή Φαζανότη του Ιταλικού Ινστιτούτου Διεθνών Μελετών, ISPI. Άραγε, νιώθει καμιά πίεση από την Ελλάδα η κυβέρνηση του Μπέιμπα? Εάν η Ελλάδα είχε απαιτήσει από την Ευρώπη, κόψτε κάθε δεσμό με τον Μπέιμπα, διότι μου έχει κάνει αυτό και αυτό και αυτό και είναι παράλογο και τρελό η Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλάει με έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει εχθρικές ενέργειες εναντίον της Ελλάδας, σήμερα αυτός δεν θα ήταν πρωθυπουργός. Εδώ η πολιτική του λαού-λαού, άλλα κάνει ο ένας ο Δένδιος, άλλα κάνει τώρα ο Γεραπετρίτης, έχει τρελάνει τους ξένους και γιατί να υποστηρίξουμε λέει, την Ελλάδα, αν δεν υποστηρίζει μόνη της τον εαυτό, την υποστηρίξουμε εμείς? Γι' αυτό υπάρχει αυτή η τραγική κατάσταση. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας. Λοιπόν, Ερντογάν. Όταν επιστρέφει από αποστολές στο εξωτερικό, Ερντογάν έχει στο αεροπλάνο δημοσιογράφος που κουβαλάει μαζί του και εκεί στην επιστροφή λέει μερικά πράγματα. Εδώ είπε κάτι που μας ενδιαφέρει κατά κάποιο τρόπο. Για κοιτάξτε τι είπε. Επιστρέφοντας από το Σότσι. Με τις επενδύσεις μας θα μετατρέψουμε τη χώρα μας σε σημαντική βάση φυσικού αερίου. Πλησιάζουμε βήμα προς βήμα στο στόχο μας να κάνουμε την Τουρκία το κέντρο της περιοχής και αργότερα της παγκόσμιας ενέργειας. Με τις συμφωνίες στον τομέα του φυσικού αερίου μετατρέπουμε τη χώρα μας σε ενεργειακή βάση, σε ένα ενεργειακό κέντρο, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν σήμερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την πτήση της επιστροφής του από τη Ρωσία, όπου είχε βρεθεί για να συναντήσει τον Πούτιν. Με τις επιτυχίες στην ενεργειακή διπλωματία αποδείξαμε, αυτό χτυπάει η καμπάνα στην Κύπρο και στην Ελλάδα,
αποδείξαμε ότι στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να γίνει κανένα βήμα χωρίς την Τουρκία, είπε ο Ταΐπ, υπογραμμίζοντας ότι η πλευρά του είναι αποφασισμένη να συνεχίσει τις σχέσεις στον ενεργειακό τομέα μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας, με διάθεση να κερδίσουν και οι δύο πλευρές, το καζάν-καζάν, win-win, δηλαδή προς όφελος και των δύο πλευρών. Για προσέξτε εδώ τώρα και μια άλλη είδηση που μας την δίνει το Bloomberg, ενώ έχουμε την τριμερή Μητσοτάκης, Χριστοδουλίδης, Μπίμπι, Βενιαμίν Νετανιάχου. Τι μας λέει το Bloomberg? Συνομιλίες με επίκεντρο μια πιθανή ενεργειακή συνεργασία πραγματοποίησαν Τούρκοι και Ισραηλινοί αξιωματούχοι, καθώς οι δύο χώρες επιδιώκουν να διευρύνουν τους οικονομικούς δεσμούς τους έπειτα από χρόνια εντάσσεων στις διμερείς σχέσεις. Ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Αρπασλάν Μπαϊρακτάρ, ελληνόφωνος από μια περιοχή που είναι χωριά που μιλούν μόνο ελληνικά ποντιακά, από το κατοχώρι, την Τζάικαρα, ο Αρπασλάν Μπαϊρακτάρ λοιπόν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό ομόλογό του Ισραήλ Κάτς μετά το πέρας της οποίας ανακοίνωσε ότι θα επισκεφτεί το Ισραήλ το συντομότερο δυνατόν. Συζητήσαμε τις δυνατότητες ανανέωσης της ενεργειακής μας συνεργασίας. Διανύουμε μία υποσχόμενη περίοδο όσον αφορά την περιφερειακή συνεργασία και ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου σχεδιάζει μία επίσκεψη στην Τουρκία για να συναντηθεί με τον πρόεδρο Ερντογάν, σχολίασε από την πλευρά του ο Ισραηλινός Υπουργός Ενέργειας στο X, στο παλιό Twitter. Οι δύο χώρες επιδιώκουν να διερευνήσουν ευκαιρίες εξαγωγής φυσικού αερίου για την Ευρώπη μέσω Τουρκίας. Και πώς θα περάσετε από την Κύπρο, ψιλοκρεμαστά? Υπάρχει Κυπριακή Δημοκρατία εκεί. Δεν την αναγνωρίζει η Τουρκία. Από πού θα πάει ο γογός? Οι δύο χώρες επιδιώκουν να διερευνήσουν ευκαιρίες εξαγωγής φυσικού αερίου για την Ευρώπη μέσω Τουρκίας από ένα μεσογειακό κοίτασμα ανοιχτά της λωρίδας της Γάζας. Μπαίνουν και οι Παλαιστίνοι στο παιχνίδι. Το πιο υγιές έργο εδώ είναι ότι το φυσικό αέριο μπορεί να φτάσει στην Ευρώπη μέσω της Τουρκίας, είχε πει ο Ερντογάν τον Ιούλιο για το αέριο του Ισραήλ. Μόνο από εμάς, λέει, το πιο υγιές, το πιο... Η Άγκυρα επικρίνει εδώ και καιρό τις πολιτικές του Ισραήλ έναντι των Παλαιστινίων, ενώ το Ισραήλ έχει κατηγορήσει την Τουρκία ότι υποστηρίζει τους μαχητές της Χαμάς. Οι σχέσεις επιδεινώθηκαν το 2010 με το Μαβί Μαρμαρά. Παρ' όλα αυτά, οι συνομιλίες γίνονται, να δούμε πού θα πάνε. Ευχαριστίες του Προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταΐπ Ερντογάν, προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, για τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που έστειλε η Μόσχα στην Τουρκία. Ο Ερντογάν δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τη βοήθεια της Ρωσίας στην Τουρκία για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Ευχαρίστησε τον Πούτιν για την αποστολή δύο αεροπλάνων για την καταπολέμηση των πυρκαγιών και ευχήθηκε να μπορούν να σταλούν άλλα τόσα και να μας βοηθήσει η Τουρκία και του χρόνου. Σημειώνεται ότι δύο ρωσικά αμφίβια αεροσκάφη Μπεργεφ είχαν σταλεί από τη Μόσχα στην Τουρκία να βοηθήσουν την καταπολέμηση πυρκαγιών στη χώρα το καλοκαίρι. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι πίστευε αυτά για τις πυρκαγιές. Τι μας είπε ο Πασινιάν? Παιδιά, μην βάζετε όλα τα αυγά σας σε ένα καλάθι. Εδώ λοιπόν δεν λέμε να συνεργαστούμε, εγώ δεν ξέρω αν μας το δίνανε. Αλλά σε μια έκτακτη ανάγκη όπως ήταν αυτή είτε στη Ρόδο, κυρίως στην Αλεξανδρούπολη, που εκεί οι διαστάσεις είναι άλλες, είναι εθνικές, γεωπολιτικές, της καταστροφής. Εάν λέγαμε εσείς εντάξει τώρα κάναμε τι κάναμε, θα τα δούμε στο μέλλον αυτά, επειδή και εγώ είμαστε, στείλτε μας ένα αεροπλάνο. Υπάρχουν απόψεις, εγώ δεν είμαι πυροσβέστης και δεν το υποστηρίζω. Υπάρχουν απόψεις που λένε ότι αν έστελνε τον Μπεργεφ την πρώτη μέρα, τη δεύτερη μέρα δεν θα υπήρχε πυρκαγιά. Γιατί αυτό είναι για μέγα πυρκαγιές αυτά τα αεροπλάνα. Δεν είναι όπως τα ελικόπτερα πάνε και ρίχνουν ένα κουβά, εννοώ κουβά του ελικοπτέρου νερό. Δεν σβήνουν αυτές τις πυρκαγιές. Αυτά όμως επειδή έχουν μεγάλο όγκο, μπορούν και επειδή ήταν δίπλα στη θάλασσα, θα μπορούσε λέει σε μια μέρα να σβήσει την πυρκαγιά. 17 μέρες έκυγε η πυρκαγιά, αποψήλωσε όλη την περιοχή
αντιλαμβάνεστε τώρα ότι δημιουργούνται και προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα την εθνική άμυνα της πατρίδας μας. Και ερωτώ, αυτοί που σχεδίαζαν αυτή την πολιτική, τη συγκεκριμένη, μήπως τώρα πρέπει να απολογηθούν? Έχουμε υποστεί μια τεράστια καταστροφή στη Θράκη. Κάποιοι λένε ότι ήταν η χαριστική βολή στη Θράκη αυτό που έγινε εκεί και μπορούσαμε να τα αποφύγουμε. Γιατί λένε, διαβάζω τώρα διάφορα και λένε όχι, γιατί υπάρχουν κυρώσεις, θα ήταν, μα δεν θα το νοικιάζαμε, να το ζητούσαμε ως βοήθεια. Τι κυρώσεις? Δεν λέμε να δώσουμε λεφτά στη Ρωσία, να πούμε για έκτακτες ανάγκες, να ζητήσουμε άδεια από τις Βρυξέλλες. Αφήστε τις ανοησίες, εδώ και εγώ είμαστε, καταστρεφόμαστε. Δώστε άδεια να έρθει μία δεύτερη μέρα να σβήσει τη φωτιά. Και προσέξτε, τέτοια καταστροφή μπορεί να την υποστούμε και σε άλλο τομέα. Όχι μόνο εθνικών διαστάσεων καταστροφή από τους Ρώσους. Εθνικών διαστάσεων καταστροφή. Καμιά μέρα θα τραβάμε τα μαλλιά μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τώρα αφήστε το θέμα, μην δίνω και ιδέες. Λοιπόν, αυτά. Ρωσία, Τουρκία. Πάμε. Λοιπόν, είδα το κοινό ανακοινωθέν τις τριμερούς. Τώρα την ίδια στιγμή. Κάνουμε τριμερή. Που σταδιακά αυτή η σχέση γίνεται στρατηγική τώρα, ας μην γελιόμαστε. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ. Και είχαμε κάποια στιγμή συνένα την Αμερική. Τώρα βλέπω και το Ισραήλ, θα το δούμε παρακάτω, για να πάρουμε και την Ινδία. 3-2. Είναι δυνατή ως σύλληψη και ως υλοποίηση πολιτικά αυτή η ιστορία, είναι δυνατή. Και πρέπει να συνεχιστεί. Αλλά δεν μπορεί να γίνονται αυτά και την ίδια στιγμή οι Ισραήλ είναι να αγοράζουν ελληνικές υπηρεσίες στα κατεχόμενα. Και δεν μας πείθει ο Μπίμπι τώρα. Εγώ δεν ξέρω τι γίνεται στο Ισραήλ, ούτε τα ιδεολογικά με ενδιαφέρον, αλλά και ο Νετανιάχου και ο γιος του έκαναν τις πιο προωθημένες δηλώσεις εναντίον της Τουρκίας και ιδιαίτερα για τα κατεχόμενα στην Κύπρο. Οπότε θεωρούσα, δεν το ξέρω τα Ισραηλινά τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, αλλά θεωρούσα ότι είναι καλό που βγήκε και κέρδισε τις εκλογές. Δεν μας τα λες καλά, κύριε Νετανιάχου, που λες ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα, κάνει μια δήλωση και πες. Είναι ντροπή για τους πολίτες του Ισραήλ να πηγαίνουν να αγοράζουν ξένες περιουσίες. Αυτό είναι κλοπή. Για δεν μπορεί να το πεις. Επίσης, εσύ είσαι στην Κύπρο και ο Υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας μιλάει με τον δικό σου τον Υπουργό Ενέργειας. Τι γίνεται τώρα, μας δουλεύετε? Λοιπόν, τέλος πάντων, για να δούμε τι είπαν στην τριμερή ορισμένα. Σήμερα επαναλάβουμε ότι η συνεργασία μας δεν είναι αποκλειστική ούτε στρέφεται εναντίον οποιασδήποτε τρίτης χώρας. Αντίθετα, είναι ανοιχτή σε άλλα μέρη με ίδιες με τις δικές μας αξίες για προηγμένες συνέργειες που βασίζονται σε κοινές αξίες προς όφελον των χωρών μας και των λαών μας, είπε ο Χριστοδουλίδης. Στις δικές του δηλώσεις, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε στο θέμα της εξαγωγής φυσικού αερίου, όσο και της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ο Euroasia. Για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, πολύ σημαντικό έργο αυτό, είπε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει το ζήτημα της σύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας από την Ηπειρωτική Ελλάδα στην Κύπρο και ότι θα επιθυμούσε και το Ισραήλ να συνδεθεί ώστε να μπορέσουμε να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Λένε ότι μπορεί αυτός ο αγωγός Ισραήλ-Κύπρος-Ελλάδα Ευρώπη, διασύνδεση με το ηλεκτρικό σύστημα της δίκτυο της Ευρώπης, ότι μπορεί να μεταφέρεται ηλεκτρική ενέργεια από τα φαραωνικά σχέδια του Σαουδικής Αραβίας να κάνει τεράστια πάρκα παραγωγής ενέργειας από τον ήλιο, ηλιακά πάρκα, και με τέτοιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και με καλώδιο να φτάνουν στο Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδα, Ευρώπη. Αυτό είναι ένα τεράστιο έργο. Οικονομικά μπορεί να είναι σημαντικότερο και από τον EastMed. Ο EastMed για την Ελλάδα και την Κύπρο έχει γεωπολιτική και γεωστρατηγική σημασία και όχι ενεργειακή και οικονομική.
Εντάξει. Το καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, επαναλαμβάνω, ενεργειακά και οικονομικά είναι πιο σημαντικό. Εκτιμώ. Ο Μητσοτάκης είπε ότι η χώρα, ότι η Ελλάδα ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να δούμε πώς το Ισραηλινό και Κυπριακό φυσικό αέριο μπορούν να εξαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λύσεις οι οποίες απολαμβάνουν τη στήριξη των δύο κυβερνήσεων, αλλά έχουν επίσης δοκιμαστεί στις απαιτήσεις της αγοράς, θα έχουν την υποστήριξη της Ελλάδας. Είπε ότι η Ελλάδα ήταν στεναρή στην υποστήριξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ των τριών χωρών και πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα έργο μεγάλο ενδιαφέροντος, καθώς επιδιώκουμε να επεκταθούμε περισσότερο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διαφοροποίηση των πηγών. Είπε ότι, προσέξτε εδώ είναι το τεράστιο ενδιαφέρον, συζήτησαν για τη δυνατότητα να επεκταθεί το σχήμα 3-1, δηλαδή Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, ΗΠΑ, με άλλες χώρες όπως η Ινδία, η οποία, όπως τόνισε ο Νετανιάχου, έχουμε φυσικό ενδιαφέρον να κοιτάξει προς τη Δύση και να επεκτείνει το γεωπολιτικό αλλά και το εμπορικό της αποτύπωμα στην περιοχή μας. Πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που θα μπορούσαμε να εξετάσουμε πιο συστηματικά, ενδεχομένως προκαλώντας τον Ινδό Πρωθυπουργό να λάβει μέρος στην επόμενη τριμερή. Τέλος, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είπε ότι το Ισραήλ σχεδιάζει να απελευθερώσει την εισαγωγή γαλακτοκομιών προϊόντων, γιατί λέει υπάρχει ενδιαφέρον στην Ισραηλινή αγορά για το γιαούρτι και της Κύπρου και της Ελλάδας, αλλά και για άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα. Αυτό θα είναι μια θετική εξέλιξη. Πάμε, Γεραπετρίτης. Καταρχάς διάβασα ότι πήγαν να του τη στήσουν οι Τούρκοι και να τον βάλουν να κοιμηθεί ένα βράδυ στην Άγκυρα και ούτως ώστε αύριο, που είναι η μαύρη επέτειος των Σεπτεμβριανών, να είναι στην Τουρκία. Και λέει ότι έκανε τρίπλα σε συνεργασία με την πρεσβεία μας στην Άγκυρα και την έκανε έγκαιρα και πρέπει ήδη να έχει επιστρέψει στην Ελλάδα. Πάλι παγίδα, μπαμπεσιά πήγα να το κάνω. Λοιπόν, καταρχάς αποφασίστηκε, επειδή μιλούσα για 25 Σεπτεμβρίου, 18 Σεπτεμβρίου θα συναντηθούν Μητσοτάκης, Ερντογάν, επανεκκίνηση πολιτικού διαλόγου κτλ. Πάμε λοιπόν, τι είπε ο Γεραπετρίτης. Συμφωνήσαμε, λέει, με τον Φιντάν, ο οδικός χάρτης να περιλαμβάνει τα εξής τρία επίπεδα. Πρώτον, επίπεδο πολιτικού διαλόγου, θα είναι επικεφαλής αυτόν από πλευράς της Ελλάδας η κυρία Παπαδοπούλου. Δεύτερον, ΜΟΕ, θα ενισχυθούν τα ΜΟΕ. Και τρίτον, θετική ατζέντα. Η αποστολή μας, λέει, των υπουργών είναι να λύνουμε εμείς τα θέματα εχμής, για να μην έχουμε εντάσεις, πρώτο αυτό. Δεύτερο, να κατευθύνουμε τις συζητήσεις που γίνονται μεταξύ των δύο πλευρών σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή πολιτικό διάλογο, θετική ατζέντα και ΜΟΕ, και να προετοιμάζουμε τις επαφές των δύο ηγετών. Κομβικά σημεία, όπως τόνισε, θα είναι πρώτα απ' όλα η συνάντηση που θα έχουν Μητσοτάκης Ερντογάν, αλλά και το ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη μέχρι τέλος του έτους. Κάποιοι λένε τέλος Οκτώβρη, αρχές Σεπτέμβρη, κάτι τέτοιο. Είπε ο Γεραπετρίτης ότι εμείς στηρίζουμε την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Κάτι είπε για τις μειονότητες. Προσέξτε τι είπε για το μεταναστευτικό τώρα. Καλά, πήγε ο Φιντάν στην Τεχεράνη, φιλική συνάντηση. Και μάλιστα μαζί συμφώνησαν πώς θα μακελέψουν τους Κούρδους. Αλλά το είπε ο άλλος μπροστά σε όλους, κοίτα, μην τολμήσετε να κάνετε το διάδρομο του Ζανκεζούρ στην Αρμενία. Και έπαθε κρυοντούζι τον έκανε, έτσι. Τώρα τι λες, τι είπε ο Γεραπετρίτης, ακούστε. Όσον αφορά το μεταναστευτικό, είναι προς το κοινό μας συμφέρον να συνεργαστούμε για τον έλεγχο της παράτυπης μετανάστευσης και την καταπολέμηση των παράνομων δικτύων διακίνησης που εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο. Του έκανε στα μούτρα κρέας του Φιντάν. Ο Φιντάν δεν ήταν αυτός που έκανε τα γεγονότα, την επίθεση στις Καστανιές. Αυτός δεν ήταν στην υπηρεσία πληροφοριών. Ο Φιντάν, αλλά και τα κυκλώματά του, δεν είναι αυτοί που σήμερα που μιλάμε στέλνουν σοριδών εκατοντάδες κάθε μέρα στην Ελλάδα. Γιατί δεν τον καταγγέλνεις?
Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, κάνει μια επιθετική ενέργεια. Εχθρική ενέργεια εναντίον της Ελλάδας. Και εσύ γιατί δεν το λες? Κοιτάξτε, κύριοι, η χώρα σας είναι, οι Τούρκοι το λένε Γιόλγκε Τσέγχαν. Όποιος θέλει περνάει μέσα. Έχετε άρρητη βίζα από όλες τις αφρικανικές χώρες. Έρχονται όλοι χωρίς βίζα στην Τουρκία και το κάνατε σκόπιμα για να έρχονται στην Ελλάδα. Γιατί δεν βάζετε βίζα? Και να τελειώσει το πρόβλημα. Μου έλεγε προχθές ένας από το Υπουργείο ότι κάθε μέρα έρχονται στην ΚΟΑ Παλαιστίνοι. Οι Παλαιστίνοι περνάνε στην Αίγυπτο, από την Αίγυπτο χωρίς βίζα πηγαίνουν στην Τουρκία και από την Τουρκία στην Ελλάδα. Και εμείς δεν μπορούμε να τους απελάσουμε. Λοιπόν, πού τους απελάσουμε? Αυτό είναι παιχνίδι της Τουρκίας. Γιατί δεν το λες και λες αυτή την κανάλα τη δήλωση? Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαχείριση του μεταναστευτικού, όπως και κάθε άλλο συναφού ζητήματος, είναι η αντιμετώπιση των περιφερειακών κρίσεων στην περιοχή μας που προκαλούν αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, τι ανοησίες είναι αυτές? Αυτοί που έρχονται εδώ είναι ένεκα των περιφερειακών κρίσεων? Γιατί δεν κάνετε μια στατιστική να δείτε αυτοί που έρχονται, από ποιες χώρες έρχονται και σε ποιες χώρες υπάρχει κρίση? Και λέμε ανοησίες. Η Τουρκία είναι το πρόβλημα. Η Τουρκία είναι το πρόβλημα που συντονίζει τις ροές προς Ελλάδα και Ευρώπη. Γιατί δεν το λες? Κάνα τώρα άλλο. Ακούστε εδώ τώρα. Γνωρίζουμε ότι οι αποστάσεις που δημιουργήθηκαν σε βάθος χρόνου και τα πάθη που κληρονομήθηκαν από γενιά σε γενιά δεν διαγράφονται μονοκοντιλιά. Δηλαδή τώρα θα μας κάνει να νιώθουμε ο Γεραπετρίτης ότι τα πάθη που κληρονομήσαμε από γενιά σε γενιά δεν διαγράφονται μονοκοντιλιά. Δηλαδή μας έκανε γενοκτονία και πρέπει να τα διαγράψουμε κιόλας. Τι λέρε, κύριε Γεραπετρίτη? Όμως έχουμε τη διάθεση και τη βούληση να επενδύσουμε στην ειλικρίνεια και την αμοιβαία κατανόηση για να αναζητήσουμε κοινούς τόπους και να διαρρήξουμε εδραιωμένες αντιλήψεις. Δηλαδή, τι εδραιωμένες αντιλήψεις? Και όπου υπάρχουν διαφωνίες, τουλάχιστον να μην προκαλούνται κρίσεις. Λοιπόν, ακούστε. Είδα τι λέει και ο Φιντάν. Ο Φιντάν μας την είπε από πάνω. Να δουλέψουμε, λέει, για να αντιμετωπίσουμε τις τρομοκρατικές οργανώσεις του Γκουλέν, του Γκούρδων και των αριστερών. Πάλι μας την είπε. Και είπε και για τις μειονότητες. Και να σας βοηθήσουμε, λέει, να ανακοινώσουμε τα Οθωμανικά μνημεία. Και ανέφερε τους, δεν τους είπε Τούρκους, τους είπε Σοϊντάς. Δηλαδή τους ομοεθνείς μας. Ο Γιάννης Γιαννάκης. Δηλαδή, λέει να κάνουμε τις, και ο Γεραπετρίτης το είπε, να κάνουμε, λέει, τις μειονότητες να τις κάνουμε γέφυρα. Γιατί έμεινε κανένας από την Ελλάδα μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη να την κάνουμε γέφυρα? Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο θέμα. Ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης είναι αντιπτέραρχος, επίτιμος διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης του ΓΕΑ και επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αποστάσεων Αξιωματικών Αεροπορίας. Έγραψε ένα άρθρο για τη θωράκιση του Αιγαίου από αέρος, από την τουρκική απειλή. Και λέει, στο επίπεδο της αμυντικής συνεργασίας και εξοπλιστικών υπολογίζεται ότι τρέχουν αρκετά συμβόλαια προμηθειών από τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις με το Ισραήλ. Πέρα από το Διεθνές Αεροπορικό Κέντρο Καλαμάτας, βρίσκεται σε εξέλιξη η υπόθεση προμήθειας από την Ελλάδα των βλημάτων αέρος εδάφους υψηλής ακρίβειας RAMPAS, αλλά και των έξυπνων βομβών SPICE, προγράμματα που αφορούν όλα την πολεμική αεροπορία και κυρίως τα F-16. Επίσης προχωράει και το ελληνικό εξοπλιστικό πρόγραμμα απόκτησης των 6ης γενιάς πυραυλικών συστημάτων SPIKE NLOS, το οποίο εγκρίθηκε από το ΚΙΣΕΑ στις 29 Μαρτίου του 2023. Συγκεκριμένα πρόκειται για συνολικά 17 συστήματα SPIKE NLOS, τα οποία περιλαμβάνουν 34 οχήματα φορείς των βλημάτων σε οχήματα STANT CAT 350 της Ισραηλής εταιρείας PLASAN, συνολικά 17 κέντρα ελέγχου των φορέων εκτοξευτών με μη αποδρομένο αεροσκάφος Orbiter 3 αναόχημα, τα οποία θα εκτελούν τις αποστολές στοχοποίησης συλλογής πληροφοριών, ενώ συνολικά η συμφωνία περιλαμβάνει και την απόκτηση 350 βλημάτων SPIKE NLOS μεγίστου βεληνικούς 32 χιλιόμετρων.
σε εξέλιξη βρίσκεται η προμήθεια του αντιαεροπορικού συστήματος Iron Dome, σιδηρούς στόλος, το οποίο χρησιμοποιείται εναντίον κάθε είδους εναέριου στόχου, όπως πύραυλοι, όλμοι, βλήματα πυροβολικού αεροσκάφη, ελικόπτερα και μη επανδρομένα. Καλύπτουμε το Αιγαίο. Πρόκειται ουσιαστικά για αντιεροπορικό σύστημα με βεληνικές από 4 έως 70 χιλιόμετρα. Ενώ οι Ισραηλοί σχεδιάζουν να το φτάσουν αυτό μέχρι τα 250 χιλιόμετρα να καλύπτει. Με ραντάρ 3D AESA έχει σύμφωνα με τους κατασκευαστές τη δυνατότητα ταυτόχρονου εγκλωβισμού 1.100 στόχων. Γι' αυτό υπερέχει έναντι άλλων. Τα άλλα εγκλωβίζουν 10, 50, 100, 200, αυτός 1.100, που σημαίνει και σμήνος να έρθει το εξωτερώνει. Επιπλέον από τη Σκύρο επιχειρούν σε καθημερινή βάση τα χέρων. Τέλος πάντων, αυτό που θέλει να τονίσει ο ιατρίτης είναι ότι η ελληνοϊσραηλινή συνεργασία, αν χρησιμοποιηθεί σωστά από τους Έλληνες επιτελείς, μπορεί να δώσει ένα επιπλέον πλεονέκτημα στην ελληνική πλευρά, στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, για να αντιμετωπίσουμε την τουρκική απειλή στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά για απόψε, να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα, και αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί. Καληνύχτα.